Σοφοκλέους, Ιδίπους Τύραννος, στίχος 190. Βρισκόμαστε στην τρίτη στροφή της παρόδου του χορού. Στον ίδιο στίχο, διότι κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Θεό Άρη. Ο χορός εύχεται να φύγει από πάνω από την πόλη ο Όλεθρος και να στραφεί ή κατά το μέγα πέλαγος της Αμφιτρίτης ή προς τον αφιλόξενο πόντο της Τράκης. Να πάει δηλαδή στη θάλασσα ή στα βουνά τα άγρια της Θράκης. Μέχρι σήμερα δεν λέμε να πάει το κακό στα όριστα άγρια βουνά. Ας μιλήσουμε τώρα για την Αμφιτρίτη. Θάλαμον λέει, πώς το λέει εδώ, εσμέγαν θάλαμον Αμφιτρίτης, 195 στίχος. Ο σχολιαστής στον Ιδίποδα Τύρανο λέει, μα αυτό το στίχο εννοεί τον βυθό. Να μιλήσουμε τώρα για την Αμφιτρίτη, η οποία δεν είναι καθόλου υποδέστερη θεότητα, είναι η σύζυγος του Ποσειδώνος. Λέει ο Έλιος Ηρωδιανός, μιλάει για την περιορθογραφία, για την ετυμολόγηση της λέξεως του ονόματος Αμφιτρίτη. Ονομάζεται παρά το ρίν, με έψιλον γιώτα, είναι απαρέμφατο. Παρεμβάλλω εδώ το λεξικό του Ζωναρά. Λέει, εξηγεί παρατορήν γιατί είναι υπερηρεωμένη, ρέει ολόγυρα από τη γη. Ή παρατοτρήν, φόβον γάρ εμποιή της πλέουσιν. Γιατί λέει προξενή, εμποιή, πολύ ωραίο ρήμα, εμ και ποιό. Βάζει μέσα δηλαδή φόβο σε αυτούς που πλέουν. Το ίδιο λέει και ο Ρίων στο ετυμολογικό του. Λέει ο Έλιος Ηρωδιανός, όφιλε να γράφεται με έψιλον γιώτα. Το τρι γράφεται με έψιλον γιώτα, το ρήμα αυτό, το τριν, με έψιλον γιώτα. Αλλά υπόκειται στους κανόνες των θηλυκών ονομάτων σε τι, τα φύτα, όπως είναι η Αφροδίτη. Έτσι λέμε και Αμφιτρίτη, άρα γράφεται με γιώτα ή τι με γιώτα. Έχει αυτόν εδώ, αυτήν εδώ την κατάληξη. Αφροδίτη και Αμφιτρίτη. Σχόλια στον Ισίωδο στη θεογονία του Ισίωδου. Η Αμφιτρίτη λέει, δια το αμφίβολον του φόβου ή δια των πανταχώθεν φόβων. Το ζήτημα ότι, να το πω εδώ, ναι, μας δημιουργεί φόβο δηλαδή η... Στάσου λίγο. Α, όχι, θα το πω λίγο παρακάτω. Όχι, τώρα θα το πω. Για τον φόβο. Μας εμποιεί φόβο λοιπόν η Αφροδίτη. Όμως ο φόβος, επειδή θυμήθηκα ένα ωραίο ρητό, λέει ο φόβος, λέει, τι κάνει. Δεν πρέπει να φοβόμαστε καταρχάς, γιατί ο φόβος ενεργοποιεί, δυναμώνει τον αντίπαλο. Και κάτι άλλο που βρήκα εδώ για το φόβο, το λέει ο Πρόκλος εις τον Τίμεων του Πλάτωνος, εκλογέ χρήσιμε, σχόλια δηλαδή του Πρόκλου στον Τίμεο του Πλάτωνος, πρώτο βιβλίο στο 57, 2 με 4, γράφει κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, το γάρ αίτητον υπό τον τους άλλους καταδουλωμένων, την τη ζωής διλή παντάπασιν αξίαν. Δηλαδή, το να παραμένει κανείς ανίκητος από όσα υποδουλώνουν τους άλλους, φανερώνει μία καθόλου άξια ζωή. Τρίτη ετυμολόγηση του ονόματος Αμφιτρίτη από τα σχόλια στον Ισίωδο. Ίδια το πανταχώθεν άνωθεν και κάτωθεν τρίτον είναι στοιχείων. Άνωθεν είναι ο αΐρ, κάτωθεν είναι η γη. Το τρίτο στοιχείο του ενδιάμεσου είναι το είδωρ. Σχόλια στον Όμηρο στην Οδύσσια ανώνυμα. Αμφιτρίτη λέγεται η θάλασσα διότι είναι τρίτη αμφωτέρωθεν και από τις δύο μεριές. Αυτό το κείμενο το κάνει πιο πλούσιο. Την εξήγηση την κάνει πιο πλούσια. Τρίτη λοιπόν και από τις δύο μεριές και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Προς τα πάνω τώρα πρωτεύει ο Εθύρ. Δεύτερος είναι ο Αΐρ και τρίτη είναι η Αμφιτρίτη. Προς τα κάτω. Πρώτα είναι η Άβυσσος κάτω-κάτω. Μετά είναι ο Τάρταρος. Και τρίτη είναι αυτή, η Αμφιτρίτη. Ένα άλλο κείμενο με τίτλο «Ανώνυμη εξήγηση στη θεογονία του Ισιώδου». Αμφιτρίτη λέγεται «Δια το αμφιρεπές της τύχης». Αυτοί που πλέον βρίσκονται ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο και κατά κάποιο τρόπο σε ζυγαριά, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή τους ανά πάσα στιγμή. Αλλά, α,
Άσο να ρωτηθούμε. Το ίδιο δεν συμβαίνει σε όλους μας, είτε πλέουμε είτε όχι. Και στην ξηρά έχουμε τον ίδιο κίνδυνο. Ανά πάσα στιγμή η ζωή μας κινδυνεύει. Είμαστε δηλαδή στα χέρια της Αμφιτρίτης. Πορφύριος, περί αγαλμάτων, στο 8. Η Αμφιτρίτη λέει εδώ, εξηγεί πολύ ωραία ο Πορφύριος, είναι δύναμης, είναι η γεννητική δύναμης της θαλάσσης. Δεν λένε τώρα οι επιστήμονες ότι από τη θάλασσα προήλθε η ζωή. Για τον Ισίωδο, στη θεογονία του, γι' αυτό και υπάρχουν όλα αυτά τα σχόλια στον Ισίωδο, στο στίχο 254, η Αμφιτρίτη είναι κόρη του Νηραίος, δηλαδή της αγαθής θεότητος των Ποντίων Υδάτων. Είναι μία νηριίδα και είναι τόσο σημαντική όσο και η Θέτης, γιατί και η Θέτης είναι νηριίδα, η μητέρα του Αχιλλέως. Για τον Απολλόδωρο, βιβλιοθήκη 1.8.3, η Αμφιτρίτη είναι κόρη του ωκεανού και της Τιθίος, των πρωταρχικών δυνάμεων δηλαδή της φύσεως. Και οι δύο, Απολλόδωρος και Ισίωδος, συμφωνούν πως από την Αμφιτρίτη και τον Ποσειδώνα γεννιέται ο Τρίτον. Θεογονία 930 και εξής, Απολλόδωρος, πρώτο βιβλίο 28.1. Ο Απολλόδωρος ως κόρη της Αμφιτρίτης προσθέτει και τη Ρόδο. Και τώρα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το όνομα της Ρόδου και επειδή μου άρεσε και η Ρόδος, περάσαμε πολύ όμορφα στη Ρόδο, ήταν μια ιδέα να ψάξω να βρω την ετυμολόγηση της λέξης. Τη Ρόδο την υμφεύθηκε ο ήλιος, την αγάπησε και την υμφεύθηκε. Ρόδος λοιπόν, δια το ανθυρών και χαριέστατον. Τα ρόδα ρέουν, γι' αυτό και ονομάζονται έτσι, αναβλίζουν σε αυθονία. Είναι όπως και το ρήμα φλίο. Φλίο σημαίνει αναβλίζω, γιατί το αναφέρω εδώ μαζί. Το ρόδον ρέει, από το ρήμα φλίο όμως γίνεται το αγγλικό flow, που σημαίνει το ίδιο πράγμα, αυθονό, σαν ρήμα και σαν ουσιαστικό ροή. Και από εδώ προέρχεται και η λέξη flower. Το άνθος, στα αγγλικά. Είναι δηλαδή, έχει ρίζα ελληνική, από το φλοίο. Δεύτερο, επίθετο ροώδης, το επίθετον ροώδης. Έχουν ισχυρόν ρουν. Αυτή είναι η δεύτερη ετυμολόγηση για τη Ρόδο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ροή πέριξ της νήσου είναι ορμητική, τρικυμιώδης. Είναι κατά μεσής του πελάγου, είναι βαθύ το πέλαγος γύρω από τη Ρόδο. Και να πούμε για τον Τρίτονα. Εμφανίζεται να παρεμβαίνει στην αργοναυτική εκστρατεία. Λέει ο Τζέτζης στα σχόλια στο Λυκόφρονα στο 34, είναι άνθρωπος, λέει, μέχρι τον Ομφαλό και από εκεί και κάτω είναι δελφίνι. Συχνά οι Τρίτονες είναι πολλοί, ολόκληρη σειρά όντων που ανήκουν στην ακολουθία του Ποσειδώνος. Ο Όμηρος κάνει λόγο για την Αμφιτρίτη μόνο στην Οδύσσια. 4 φορές. Τρίτη ραψοδία 91, πέμπτη ραψοδία 422 και μη ραψοδία στο 60 και στο 97. Συνοδεύει το όνομά της με ένα ωραιότατο επίθετο, αγάστονον Αμφιτρίτην. Αγάστονος, όμικρον όμικρον, άγαν και στόνος. Άγαν είναι πάρα πολύ, στόνος είναι ο στεναγμός, ο γονγισμός. Μοιάζει το πέλαγος δηλαδή να γονγίζει, να στενάζει. Και αυτός ο στόνος, είναι, ο στεναγμός είναι πάρα πολύς. Σε κάθε κύμα στενάζει. Λέει ο Ευστάθιος, αγάστονος είναι ο πολύκτυπος. Το ρήμα είναι στένο, με έψιλον, στένο. Χρησιμοποιούν για τον πόντο το ρήμα στένο, αντί του ηχό. Ή διότι γίνεται αιτία πολλών στόνων, δηλαδή πολλών στεναγμών, για εκείνους που ναυαγούν. Πώς το λένε και σύγχρονα τραγούδια, δημοτικά τραγούδια, δεν λένε για τη θάλασσα που δίνει στεναχώριες, πόσες πολλές στεναχώριες δίνει η θάλασσα στους ανθρώπους που... Τους ναυτικούς. Τους ναυτικούς, ναι. Η Αμφιτρίτη λατρευόταν μαζί με το σύζυγό της τον Ποσειδώνα. Ο Αριανός μιλά για αυτό το θέμα στο ένα βιβλίο του με τίτλο «Ινδική», 18-11. Ο Αριανός είναι αυτός που έγραψε το βιβλίο «Αλεξάνδρου Ανάβασης». Έχει και άλλα βιβλία. Σώζεται και η Ινδική. Δεν σώζονται κάποια άλλα κείμενά του.
Όταν τελειώνουν τις προετοιμασίες του νεάρχου, του ναυάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για την πλεύση στον Ινδικό ωκεανό, να παρεμβάλλουμε εδώ για τον νέαρχο, ότι ο νέαρχος ήταν από την Κρήτη αλλά διέμενε στην Αμφίπολη, γι' αυτό και βρίσκεται εδώ, λαμβάνει μέρος στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος, για να τους κατεβοδώσει, θυσίασε στους πατρόους θεούς και σε εκείνους που του είχαν υποδείξει η Μάντης και στον Ποσειδώνα, την Αμφιτρίτη, στις Νηριείδες και στον ίδιο τον ωκεανό και στους ποταμούς Ιδάσπη και Ινδό, και οργάνωσε αθλητικούς και μουσικούς αγώνες και μοίρασε στη στρατιά του τα σφάγια των θυσιών. Να πούμε εδώ ότι τα σφάγια των θυσιών δεν τρώγονται από το στράτευμα, τρώγονται από όλους αυτούς που λαμβάνουν μέρος στη θυσία. Δεν πετάνε τίποτα από ένα σφάγιο, γιατί είναι ιερό. Μόνο τα σφάγια που είναι για όρκους τα πετάνε στη θάλασσα. Όπως λοιπόν εδώ, αυτό είναι συνήθεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να θυσιάζει σε πολλούς θεούς και στους ποταμούς. Τώρα τελευταία που έψαχνα κάτι άλλο, βρήκα, να παρεμβάλλουμε αυτό, ότι ο Αλέξανδρος έκανε θυσίες σε μια άλλη εκστρατεία που έκανε προς βοράν. Πριν φύγει για την Ανατολή, έκανε μια δεκαπενθήμερη εκστρατεία, πώς τη λένε αυτή, θυελώδη, ορμητικότατη προς το βορρά, για να καθυποτάξει διάφορους λαούς, οι οποίοι, έτσι ανάμεσα σε αυτούς αναφέρω γέτες, τριβαλούς, ηλυριούς, κέλτες και λοιπούς, οι οποίοι είχαν επαναστατήσει. Υπήρχε δηλαδή κίνδυνος από το βορρά, και επειδή επρόκειτο να φύγει για την Ανατολή, ήθελε να εξασφαλίσει τα βόρεια σύνορά του και έκανε μια εκστρατεία η οποία ήταν εκπληκτική. Κεραυνοβόλα, βεβαίως. Ωραία. Όταν έφτασε στον Ίστρο ποταμό, και πώς μας είπες, το Ίστρος ποταμός είναι ο Δούναβης. Ο Δούναβης. Και είναι τα βόρεια σύνορα του ελληνισμού. Τα φυσικά σύνορα του ελληνικού κράτους θα έπρεπε να είναι. Ναι. Όταν λοιπόν ξεκίνησε να φύγει, έκανε πλούσιες θυσίες στον Δία Σωτήρα, στον Ηρακλή και στον Ίστρο ποταμό. Στον Δούναβη ποταμό έχει θυσιάσει ο Αλέξανδρος. Αυτά τα γράφει ο Αριανός, πρώτο βιβλίο, 4. Αλεξάνδρου Ανάβαση. Το συμπόσιο που περιγράφει ο Πλούταρχος στο έργο του 7 σοφών συμπόσιων τελειώνει με σπονδές. 3 σπονδές. Στις Μούσες, στον Ποσειδώνα και στην Αμφιτρίτη. Δηλαδή βλέπετε ότι για τους αρχαίους η Αμφιτρίτη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στο λόγο του Προτρεπτικός 447-5 μας δίνει μια πολύ σημαντική πληροφορία. Αναφέρει τα αγάλματα του Ποσειδώνος και της Αμφιτρίτης που είναι 9 πύχες ύψος και τιμούνται στην Τίνο. Στην Τίνο. 9 πύχες, ο πύχης είναι 0,46 του μέτρου, δηλαδή 46 εκατοστά, περί τα 4 μέτρα και κάτι δηλαδή, 4 και ψηλά. Να πούμε ότι ο γλύπτης αυτών των αγαλμάτων ήταν ο Τελέσιος ο Αθηναίος. Αυτά τώρα τα αγάλματα ήταν τα μοναδικά εκεί στην Τίνο. Κάτι άλλο. Ο Φιλόστρατος στους βίους των σοφιστών, στο δεύτερο βιβλίο 551, αναφέρει στον Ισθμό, στην Κόρινθο, αγάλματα κολοσσούς του Ποσειδώνος και της Αμφιτρίτης. Τι απέγιναν όλα αυτά τα αγάλματα. Πλούταρχος περί Ίσιδος και Οσίριδος, 381 ε. Η τρίνα του Ποσειδώνος, λέει, είναι το σύμβολο της τρίτης χώρας, την οποία κατέχει η θάλασσα, τρίτη κατά σειράν μετά τον ουρανό και τον αέρα, γι' αυτό και ονόμασαν έτσι την Αμφιτρίτη και τους Τρίτονες. Δηλαδή είναι πολλά τα κείμενα που δίνουν αυτήν την ετυμολόγηση για την Αμφιτρίτη. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα, στο Όμικρον 187 και εξής, έχει ένα καταπληκτικό σημείο, είναι μοναδικό γιατί αναφέρεται στην Αγία Τριάδα του Ελληνισμού και πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη. Μιλάω Ποσειδών. Τρεις γάρτε κρόνου ημένα αδελφεΐ ους τέ και το ρέα, λέει. Τρεις αδερφοί είμαστε που μας έτεκε η ρέα από τον Κρόνο. Ο Χρόνος και η ροή δηλαδή που γέννησε από τα τρία αδέρφια. Ζεύς και εγώ και τρίτε το Σάιδης.
Εγώ, μάλλον, ο Ζεύς πάνω του, γι' αυτό τον αναφέρει πρώτον. Εγώ στη μέση και τρίτατος ο Άδης κάτω. Τριχθά δε πάντα δέδαστε, όλα λέει χωρίστηκαν στα τρία. Γι' αυτό είναι που αναφέρουμε διαρκώς τον νόμο των τριών. Όλα χωρίστηκαν στα τρία, από τον Όμηρο δηλαδή, και πριν από αυτόν και οι ορφικοί μιλούν γι' αυτό και ο Ισίωδος μιλάει γι' αυτό, μάλλον ο Ισίωδος είναι μετά, γενέστερος. Αλλά όλα χωρίστηκαν στα τρία. Είναι αυτό που λένε οι φιλόσοφοι, έλλειψη, μέτρο, υπερβολή. Ανάμεσα στην υπερβολή και στην έλλειψη είναι το τρίτο, το μέτρο. Πρόκλος εις τον κρατήλων Πλάτωνος εκλογέ χρήσιμη 150-24. Ονομάζει τον Ποσειδώνα προεξάρχοντα της κινήσεως. Κινήσεως εξάρχων λέει. Λέει ότι ο Ποσειδών είναι νοερός θεός. Να πούμε ότι, να αναφέρουμε ξανά, το έχω αναφέρει σε προηγούμενο, για τον Σαλούστιο που αναφέρει τον Ποσειδώνα, ανάμεσα στους άλλους, με τους άλλους δύο θεούς, τον Δία και τον Ήφαιστο, οι οποίοι ποιούν τον κόσμο. Είναι δηλαδή από τους δημιουργούς θεούς ο Ποσειδών. Τι συμβαίνει τώρα, λέει ο Πρόκλος, «Τας ψυχάς κατιούσας εις γένεσιν υποδεχόμενος». Υποδέχεται τις ψυχές μας όταν αυτές κατεβαίνουν σε γένεση, όταν γεννιούνται δηλαδή, όταν γένεσης είναι ο κόσμος στον οποίο ενσαρκώνονται οι ψυχές. Ως εκ τούτου είναι έφορος, δηλαδή φροντίζει, επιβλέπει την κίνηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κίνηση σημαίνει ζωή, στάση σημαίνει θάνατος. Είναι λοιπόν ο Ποσειδών προεξάργων αυτής της κινήσεως. Να πούμε ότι από αυτούς τους τρεις που αναφέρει ο Όμηρος, Ζεύς, Ποσειδών και Άδης, ο Ζεύς κυβερνά τη ζωή πριν από τον κόσμο της γένεσης, τη ζωή της ψυχής πριν από τον κόσμο της γένεσης, πριν την ενσάρκωση δηλαδή. Είναι πατέρας των ψυχών. Ο Ποσειδών είναι η δύναμη που κινεί τις ψυχές στην ενσάρκωση. Και ο Άδης απελευθερώνει, λύει τις ψυχές μετά. Για πες. Όπως είπες για το τρία λοιπόν, ο κόσμος χωρίζεται στα τρία, δηλαδή ο κόσμος, η πόλη χωρίζεται σε τρία μέρη, στον χώρο τον ιδιωτικό, στον χώρο τον ιερό και στον χώρο τον δημόσιο, τον βέβυλο. Γι' αυτό λέει, όπως στην πόλη, έτσι και μέσα μας ο κόσμος μας πρέπει να χωρίζεται στα τρία και ο χρόνος μας πρέπει να διαιρείται σε ίσες και ακλόνητες αναλογίες. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό είναι φιλοσοφία. Η φιλοσοφία όμως η οποία αφορά την καθημερινή μας ζωή, τη ζωή μέσα μας. Αυτοί οι τρεις που ανέφερα, Ζεύς, Ποσειδών και Άδης, έχουν από ένα τριπλό σύμβολο. Ο Ζεύς έχει τον τρίεχμο κεραυνό, το οκύπτερον. Ο Ποσειδών έχει την τρίαινα και ο Άδης έχει τον τρικέφαλο κίνα, τον κέρβερο. Ο Κορνούτος τώρα, ελληνική θεολογία 43.1, αποκαλεί την τρίαινα αυτή του Ποσειδώνος, γι' αυτό λέγεται και τρίαινα, που είπαμε ότι είναι της τρίτης χώρας, επιτίδιον όργανων προς την κίνηση της γης. Επειδή είπαμε ότι ο Ποσειδών κινεί τις ψυχές μας. Δεν είναι μόνο αυτό, κινεί όλο τον κόσμο αυτόν της γένεσης. Κινεί και την τρίαινα που είναι ο άξονας της γης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο τρίτον και η αμφιτρίτη, συνεχίζει ο Κορνούτος, ονομάζονται από τις ρήσεως αυτών. Πάρα πολύ ωραία λέξη, με ύψιλον, οι ρήσεις. Ναι, αλλά, αυτό το λέει στο 43.10, ναι, αλλά πώς να εξηγήσουμε αυτή τη λέξη, το έχει στη γενική, ρήσεως. Στην γενική δεν ξεχωρίζει, επειδή είναι προπαραλίγους, σαν παίρνει οξία, δεν ξεχωρίζει ποια λέξη είναι αυτή. Είναι οι ρήσεις με οξία ή οι ρήσεις με περισπωμένη. Να δούμε τώρα. Οι ρήσεις με οξία προέρχεται από το ρήμα ρέο και σημαίνει ροή, ρους. Οι ρήσεις με περισπωμένη σημαίνει απελευθέρωση και προέρχεται από το ρήμα ρίο, με διασώζω, λυτρώνω. Αν
εξαφανίσουμε τους τόνους και τα πνεύματα, εντάξει, τώρα μιλάμε για τόνους εδώ, αν εξαφανίσουμε τους τόνους, την οξία και την περισπομένη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια λέξη είναι αυτή. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην τα διαχωρίσουμε, να τα λάβουμε υπόψη και τα δύο. Δηλαδή είναι η ρίση, της ρίσεως αυτών, ονομάζονται από της ρίσεως αυτών, δηλαδή από την ροή αλλά και από την απελευθέρωση. Έτσι το μυαλό μας γίνεται πιο πολύπλοκο. Ο τρίτον, πάμε στον τρίτονα τώρα, την απορροή του Ποσειδώνος και της Αφροδίτης, είναι δίμορφος, είπαμε πιο πριν, διότι το υγρό στοιχείο έχει δύο δυνάμεις, λέει ο Κορνούτος, την ωφελητική αλλά και την βλαπτική. Να δούμε εδώ, αυτό είναι και για το παραπάνω που είπα, για το προηγούμενο που είπα. Σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, σκεπτόμαστε με κανόνες άσπρου μαύρου. Όμως ο κόσμος δεν είναι άσπρος ή μαύρος. Σκεπτόμαστε με κανόνες καλού ή κακού. Όμως ο κόσμος δεν είναι όλος καλός ή όλος κακός. Είναι αυτό που λένε ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Δηλαδή, και μετά οι Ανατολίτες το έκαναν αυτό το γιν γιάν. Μέσα στο λευκό υπάρχει μία τελεία μαύρη και μέσα στο μαύρο υπάρχει μία λευκή τελεία. Αυτό είναι το ακριβώς η απεικόνηση του ρητού αυτού ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Κανένα δεν είναι, τίποτα δεν είναι αμοιγές. Όλα είναι πολύχρωμα. Τίποτα δεν είναι μόνο καλό ή μόνο κακό. Αυτός ο τρόπος λοιπόν του άσπρου, του μονοσήμαντου, είτε αυτό είτε εκείνο, δεν βοηθά την κατανόηση. Δεν βοηθά την κατανόηση ούτε του κόσμου γύρω μας, αλλά ούτε και του κόσμου μέσα μας. Γύρω μας. Είπα πιο πριν ότι το είδωρο έχει δύο δυνάμεις, την ωφελητική και την βλαπτική. Αν πιούμε λίγο θα ξεδιψάσουμε, αν πιούμε πολύ θα μας βλάψει, θα πνιγούμε. Αν πέσουμε μέσα στο νερό ολόκληρο θα πνιγούμε. Τώρα, όπως και το πυρ, μας ζεσταίνει αλλά και μας καίει. Μέσα μας τώρα. Μπορούμε να κατανοήσουμε, μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι που είμαστε, δεν είμαστε μόνον κακοί ή μόνον καλοί, μπορούμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη ευεργεσία αλλά και το μεγαλύτερο έγκλημα. Να πούμε λοιπόν, μια και το έρθει η συζήτηση, ότι τρεις είναι οι θεμελιώδεις και ακατάλητοι νόμοι που διέπουν την ζωή του ανθρώπου. Πρώτος, είναι το δίκαιο του ισχυρότερου. Δεύτερος, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Τρίτος, είναι ο νόμος της ανταποδόσεως. Διότι ουδεμία σκέψης, πράξης, ενέργεια, δράσης, εκδήλωσης, ιδιώτης, λειτουργία κλπ. Παραμένει άνευ ανταποδόσεως, αντιδόσεως, αντιθέσεως, αντισταθμίσματος, αντιδράσεως και γενικά εξισορροπήσεως, αμέσως ή εμέσως, εμφανώς ή αφανώς. Ουδέν λοιπόν πίπτει εις το κενόν. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που κάνεις θα έχει επιπτώσεις, θα έχει επίδραση. Ό,τι και να κάνεις. Ό,τι και να κάνεις. Είτε μείνεις ακίνητος, και θα είσαι συνεργός, πώς το είπε ο Ηράκλειτος, αυτοί που κοιμούνται, λέει, οι υπνώοντες, είναι συνεργοί σε αυτά που συμβαίνουν, είτε αν δράσεις θα έχεις επακόλουθη αντίδραση. Θα έχεις επίδραση στους άλλους. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τον οπιανό. Τι είναι ο οπιανός, ένα κείμενό του που ονομάζεται αλλιευτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, το έχω ξαναπεί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε ένα κείμενο όπως τον Ιδίποδα, εδώ τον Ιδίποδα Τύρανο, ως πρόφαση και να αναφέρουμε την ελληνική γραμματεία. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τον οπιανό, ο οποίος είναι άγνωστος, κανείς δεν μιλά γι' αυτόν. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ποιητής του 2ου αιώνα μετά. Έγραψε 5 ποιήματα με τίτλο αλλιευτικά σε ηρωικό εξάμετρο και έχει γράψει και κυνηγητικά, δεν σώζονται εκείνα ολόκληρα. Γεννήθηκε στην Κόρικο της Κηλικίας και πέθανε 30 ετών. Ας δούμε λοιπόν,
Το κείμενο αυτό, τα ποίηματά του, δεν είναι τόσο, είναι μάλλον κείμενα, είναι ποίηματα, όπως και του Λυκόφρονος η Αλεξάνδρα, είναι κείμενα που είναι, ποίηματα που είναι λίγο δυσνόητα. Έρχονται όμως οι σχολιαστές, παντελώς ακατανόητα. Έρχονται οι σχολιαστές για να εξηγήσουν αυτά τα ποίηματα και αυτά τα κείμενα των σχολιαστών είναι πολύτιμα, πολυτιμότατα, γιατί δεν σχολιάζουν μόνο το συγκεκριμένο κείμενο, παίρνουν πληροφορίες και από άλλα κείμενα της ελληνικής γραμματείας. Λέει λοιπόν ο σχολιαστής στον οποιανό, γράφεται όμικρον 2π. Ο Ποσειδών, λέει, είναι το αλικόν και θαλάσσιον είδωρ. Αλικόν θα πει το αλμυρόν, δεν λέμε οι αλικές, από τις οποίες βγαίνει το άλας, το αλάτι. Παρά το την πόσιν δίν, γι' αυτό το όνομα Ποσειδών ετυμολογείται παρά το την πόσιν δίν, δηλαδή είναι το ρήμα δίδω, φοβούμε, φοβόμαστε να πιούμε το νερό αυτό, το είδωρ αυτό, το θαλασσινό. Και εξηγεί, δίνει μια εξήγηση για την Αμφιτρίτη. Αμφιτρίτη είναι το γλυκί και πότιμον είδωρ που προέρχεται διχόθεν. Από δύο μεριές, λέει. Τις πηγές από κάτω και τις βροχές από πάνω. Δεν είπαμε ότι η Αμφιτρίτη είναι ενδιάμεσα. Γι' αυτό αποκαλείται Αμφιτρίτη για την αμφωτερότητά της.